Συναντήσουμε την κυρία Ελένη Καρούτζου, η οποία είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού στο Δήμο Τρίπολης. Κυρία Καρούτζου, να σας ευχαριστήσω πολύ, χρόνια πολλά. Δεν σας ακούω καλά, δεν έχω καλό σήμα. Είσαι. Χρόνια πολλά, να χρόνια σας ευχαριστήσω. Χρόνια πολλά και σε εσάς από την όμορφη Τρυπολιτσά, από το κέντρο του Μοριά. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Από πίσω βλέπουμε βέβαια και την ελληνική σημαία, ένα κτίριο έχει ντυθεί στα γαλανόλευκα. Ποιο κτίριο είναι? Στο κέντρο της πόλης μας, απέξω από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, που το έχουμε φωτίσει με την ελληνική σημαία. Το κλίμα βέβαια καταλαβαίνουμε ότι είναι εορταστικό κάθε μέρα, τέτοια μέρα εκεί στην Τρίπολη. Πολύ περισσότερο υποθέτω φέτος που συμπληρώνουμε και 200 χρόνια από την έναρξη επανάστασης. Σωστά. Σήμερα για μας είναι πολύ μεγάλη μέρα, γιατί από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Και εδώ, από εδώ ουσιαστικά από την Τρίπολη ξεκίνησε και η απελευθέρωση της Ελλάδος. Φυσικά εμείς γιορτάζουμε στις 23 Σεπτέμβρη, αλλά ναι, οι γιορτές μας θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα. Τι σημαίνει αυτή η μέρα για τους κατοίκους εκεί, τους ντόπιους στην Τρίπολη? Πώς αντιλαμβάνονται την συγκεκριμένη μέρα, πώς νιώθουν? Αν και υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα, αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος είναι έξω, που ήταν δημοτικά τραγούδια, απολαμβάνει την ελληνική σημαία και υπάρχει συγκίνηση. Μάλιστα, οπότε μια σπουδαία μέρα για τον τόπο σας. Υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Φαντάζομαι θα τα σχεδιάζετε κάπως διαφορετικά τα πράγματα αν δεν είχαμε αυτή τη συγκυρία με την πανδημία. Σωστά. Όπως εμείς οι αρκάδες, είναι ζωντανός λαός, προχωρά μπροστά. Και από τον επόμενο μήνα θα έχουμε δράσεις όχι μόνο διαδικτυακές, αλλά και διαζώσεις. Πιστεύουμε δηλαδή από το καλοκαίρι και μετά, που θα έχει αλλάξει και ο καιρός, θα είμαστε σε μια διαδικασία με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Ακριβώς. Το έτος βέβαια ολοκληρώνεται Δεκέμβρη του 2021, οπότε έχουμε πολλούς μήνες να πάνε καλά τα πράγματα, να φύγουμε από τα περιοριστικά μέτρα. Εδώ είμαστε, ενώ βλέπουμε και χαρακτηριστικές. Εμείς άλλωστε 23 Σεπτέμβρη, ο Σεπτέμβριος είναι σημαντικός μήνας για την Τρίπολη. Ναι. Και τότε έχουμε κλείνουμε τα 200 ακριβώς χρόνια από την άλλη Τριπολιτσάς. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες από το σπίτι του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος, στο εσωτερικό του. Πόση ώρα είναι από εκεί που βρίσκεστε? Το σπίτι του Κολοκοτρώνη είναι 30 χιλιόμετρα από εδώ. Σήμερα το πρωί ήμασταν εκεί. Είναι μια περιοχή συγκινητική. Είναι τα λιμέρια του Κολοκοτρώνη. Από εκεί ξεκίνησε με τα παλικάρια του. Ναι. Από το Λιμποβίση και το Αρκουδόρεμα. Μάλιστα. Είναι και εκεί το περίφημο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το κάθισμα του Κολοκοτρώνη. Εκεί δεν είναι κάπου? Βεβαίως, είναι πολύ λίγα λεπτά έπειτα από την Τρίπολη. Είναι στα 5 λεπτά από την Τρίπολη. Μάλιστα. Κυρία Καρούτζου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι να είστε καλά. Να σας δώσει την καλησπέρα του και ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι δίπλα μου. Α, βέβαια. Και ο Δήμαρχος. Είναι ο κύριος Τζιούμης. Ο κύριος Τζιούμης. Δύο λεπτά να δώσω το ακουστικό. Βέβαια. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, ο Δήμαρχος Τρίπολης στην Κρήτη σήμερα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλησπέρα μας από Ηράκλειο, από Κρήτη. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά στους κριτικούς που έχουν δώσει τόσους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδας μας. Η αλήθεια, Δήμαρχε, ότι μας μεταφέρεται ένα κλίμα και μία εικόνα εορταστική και πανηγυρική, και μπράβο, καθώς διανύουμε συγκυρία έτσι περίεργη και δύσκολη με κορονοϊό και πανδημία, και φανταστείτε να μην είχαμε αυτή τη δύσκολη εποχή τι θα επικρατούσε στο σημείο. Ναι, εντάξει, υπάρχουν τα μέτρα που θα τηρούν οι συμπολίτες μας όσο το δυνατόν καλύτερα, αλλά ξέρετε, ο κόσμος έχει κουραστεί αρκετά. Είναι και η μέρα σήμερα εορταστική. Είχαμε προετοιμάσει εκδηλώσεις για σήμερα σημαντικές. Δεν μπορέσαμε να τις κάνουμε λόγω ακριβώς του κορονοϊού. Εμείς γιορτάζουμε στην Τρίπολη στις 23 Σεπτεμβρίου, που είναι η άλωση της Τριπολιτσάς, και για τότε έχουμε ετοιμάσει ένα μεγάλο πλέγμα δράσεων και εκδηλώσεων. Δήμαρχε, το μήνυμα το οποίο στέλνει η Τρίπολη σήμερα ποιο είναι? Το μήνυμα είναι ότι η ενότητα του λαού είναι βασική μας προϋπόθεση για να μεγαλουργήσουμε και για τις επόμενες εκατονταετίες της χώρας μας. Όποτε ο λαός μας ήταν ενωμένος, στα 200 αυτά χρόνια η χώρα
πρόδευσε, όταν δυστυχώς, γιατί υπήρχαν και τέτοιες περίοδους, ήταν διχασμένος ο λαός, πολλές συμφορές βρήκαν αυτόν τον τόπο. Άρα η ενότητα είναι το βασικότερο συστατικό για την πρόοδο και την προκοπή της χώρας μας για τις επόμενες εκατονταετίες. Δήμαρχε, με το καλό να παρουσιάσουμε και τις εκδηλώσεις σας τον Σεπτέμβρη. Είστε προσκαλεσμένοι από το Μάιο και μετά ξεκινούμε εκδηλώσεις μέχρι το Σεπτέμβριο, εφόσον βέβαια οι υγειονομικές συνθήκες μας το επιτρέψουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ από Κρήτη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα.